Κοιτάξτε, μας υποσχέθηκε, μας επισκέφθηκε η Υφυπουργός Υγείας. Παρευρίσκεται εδώ πέρα και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κ. Βουλής, και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, ο κ. Καμπούρης. Έγινε μια ενημέρωση στον Υπουργό για την πορεία των έργων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και επιβλέπεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητος. Ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην διαδικασία τοποθέτησης ηλεκτρομηχανολογικών. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε την αναγκαιότητα η δομή συγκεκριμένη να δοθεί, να παραδοθεί, να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και να δοθεί για χρήση στο νοσοκομείο. Ενημερώσαμε ότι το επόμενο διάστημα, περίπου εκτίμηση γύρω στο Γενάρη με Φεβρουάριο, θα έχει ολοκληρωθεί, οπότε θα δοθεί για χρήση. Παράλληλα, διατυπώσαμε την εντύπωση, την επιθυμία μας και την πρόθεσή μας, μόλις ολοκληρωθεί η νέα μελέτη, η οποία είναι σε τελικό στάδιο, του αιματολογικού πνευμονολογικού, του διπλανού συγκροτήματος, δηλαδή από αυτό που σήμερα ανακατασκευάσετε, και αυτό να το εντάξουμε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, έτσι ώστε και το συγκεκριμένο συγκρότημα κτηρίων να γίνει σύγχρονο, να εξυγχρονιστεί και αυτό να ενσωματωθεί στο σύνολο των κτηριακών υποδομών του νοσοκομείου.